μπει μέσα στα πράγματα αυτά. Οπότε προφανώς τα έσοδα θα είναι πολύ μεγαλύτερα. Σωστό. Και φέτος θα υπάρξει υπερπλεώνασμα. Για όσους λένε ότι δεν θα υπάρξει. Mm-hmm. Και θα υπάρξει αρκετά σημαντικό υπερπλεώνασμα. Πάνω από το 3,5. Βεβαίως. Δηλαδή. Το ερώτημα τίθεται, κύριε Μητσοτάκη, δεν θα το μοιράσετε στον κόσμο όπως το κάναμε τρία χρόνια εμείς. Θυμάσαι που δεν το έλεγα, θα το δώσετε στις ευάλωτες ομάδες. Γιατί, εσείς, κύριε Μητσοτάκη, αυτό το πλεώνασμα, ωραία, πώς το φέρατε. Πάτε τη σύνταξη. Με μια άγρια φορολόγηση, υπερφορολόγηση. Δεν θα το δώσετε. Βέτα, για όνομα το είπα, Νίκο. Δεν θα το δώσετε. Δεν ακούω. Οφείλουν να επιστρέψουν στον κόσμο τον ιδρώτα του. Οφείλει να πάρει θέση τώρα ο κύριος Μητσοτάκης. Πολύ τον ιδρώσατε τον κόσμο. Τώρα, κύριε Βέτα μου, ακούστε. Αν θα είναι υπερπλεώνασμα. Πολύ τον ιδρώσατε τον κόσμο. Δεν ξέρω πώς έγινε. Αυτό ξέρετε. Το υπερπλεώνασμα. Ξέρετε πώς θα υπάρξει. Κύριε Βέτα μου, το υπερπλεώνασμα. Ξέρετε τι είναι. Το υπερπλεώνασμα. Το αιματηρό. Του τα παίρνετε από τη μία τσέπη και του τα ξαναδίνετε μετά από την άλλη. Δεν απαντάτε με αλφαγιώτα το ερώτημά μου αυτό. Το ερώτημά μου είναι συγκεκριμένο. Θα επιστρέψει η Νέα Δημοκρατία το υπερπλεώνασμα? Γιατί λέει όχι. Απάντησε ο κύριος Σκυλακάκης. Υπερδέψαν το κόσμο. Είπε όχι. Ποιος το πρόκειο? Είπε ο κύριος Σκυλακάκης. Α, δεν θα το επιστρέψω. Εδώ φιλέει το μέρη μας. Εδώ φιλέει ως 13η σύνταξη. Αυτό είπε. Λάθος. Αυτό είπε. Κάνετε λάθος. Αυτό είπε. Όχι εμείς. Εάν πάμε σε νέο κύκλο συζήτησης, δώστε μου το λόγο, γιατί εδώ μπήκαμε σε πολλά. Κύριος Πανταζής, παρακαλώ. Η 13η σύνταξη είναι προϋπολογισμένη και αποτυπωμένη. Κύριε Βέτα, άλλο το ένα, μην κοροϊδεύουμε. Κύριε Βέτα, παρακαλώ. Και 13η. Κύριε Βέτα, παρακαλώ. Κύριος Πανταζής. Για να είμαστε εδώ πέρα ειλικρινείς, το υπερπλεώνασμα είναι αποτέλεσμα μιας άγριας φορολόγησης και επί της ουσίας μιας πίεσης στρωμάτων της κοινωνίας που